επίκαιρο. Ναι. Έναν έλικα αντί για καμπάνε έχει η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κλοποτά Αιτωλοκαρνανίας. Πολύ ωραία. Δεν είχαν οι κάτοικοι να αγοράσουν καμπάνα. Και όταν έχτισαν την εκκλησία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποίησαν τον έλικα από τα συντρίμια ενός Βρετανικού μαχητικού. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Και έχουν για καμπάνα τον έλικα. Τους βάλαν και καμπάνα τώρα, αλλά αυτοί προτιμούν να παίζουν αυτή την παλιά. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο, αναφωνεί ο Ιωάννης Μεταξάς την 28 Οκτωβρίου του 1940 και ο ελληνικός λαός με πρωτοφανή προθυμία και αυταπάρνηση λέει όχι στο ιταλικό τελεσίγραφο. Τις πρώτες ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα βρετανικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας από το μέτωπο, συντρίβεται στις πλαγιές της Κλοποτά Αιτωλοκαρνανίας. Πιλότος και πλήρωμα βρίσκουν τραγικό θάνατο. Τα συντρίμια της ατράκτου παραμένουν σκορπισμένα στην περιοχή, ανάμεσά τους και ο έλικας του αεροπλάνου. Ο κύριος Κώστας Κακούρης ανατρέχει σε εκείνες τις ημέρες του πολέμου και θυμάται το συμβάν όπως το έζησε μικρό παιδί. Η πορεία του αεροπλάνου φέτονα από Αγρίνιο ερχόταν. Έτσι. Πήγε εκεί πέρα, στην αποκείτε λαγκαδιά, έκαμε μια εφόρμηση μέσα. Πήγαινε να πες μέσα, ξανασηκώθηκε και βγήκε απάνω στην παρυφή και πήγε μέσα στη λαγκαδιά εδώ μέσα και πες. Πήγα στο σημείο με άλλο συνομήλικα παιδιά και είδαμε τα συντρίμια. Με το τέλος του πολέμου η Ελλάδα απελευθερώνεται και από άκρη σ' άκρη της χώρας οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα στο άκουσμα της αποτείναξης του ξένου δυνάστη. Στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, στην Κλοποτά Αιτωλοκαρνανίας, εκεί όπου είχε πέσει το βρετανικό μαχητικό, καμπάνα δεν υπάρχει. Το χαρμόσυνο ήχο σημαίνει ο έλικας του αεροπλάνου, τον οποίο έχουν τοποθετήσει οι κάτοικοι της περιοχής, ελλείψη χρημάτων για την αγορά καμπάνας. Ο σημερινός ιερέας των Αγίων Αποστόλων αφηγείται την ιστορία του έλικα, της αυτοσχέδιας δηλαδή καμπάνας μπροστά στην κάμερα. Επειδή εκείνη την εποχή, στην εποχή της κατοχής μετά τον πόλεμο, οι κάτοικοι δεν είχαν τον τρόπο να αγοράσουν μια καμπάνα για τον ναό, αυτό για τον ίσχο αυτό των Αγίων Αποστόλων, πήραν τον έλικα από το αεροπλάνο που έπεσε τις πρώτες μέρες του πολέμου εδώ στην περιοχή, από αεροπλάνο πολεμικό. Και ο θόρυβος, ο ήχος τον οποίο έβγαζε ο έλικας, είναι σαν ήχος καμπάνας, ήχος σήμαντρου που έχουν στα μοναστήρια πιο πολύ μοιάζει. Ο έλικας εξυπηρετούσε την εκκλησία μέχρι και πριν από ένα χρόνο, οπότε και κάποιος δωρητής τοποθέτησε νέα καμπάνα, σύγχρονη, δίπλα στο εκκλησάκι. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής είναι τόσο συνδεδεμένοι με τον έλικα που... Δεν θέλουν να αποχωριστούν τον έλικα, γι' αυτό και ακόμα, παρότι μπήκε καμπάνα, ο έλικας παραμένει και θα παραμένει σε αυτόν τον τόπο και σαν μια μαρτυρία για τους κατοίκους και για τον τόπο μας και την πατρίδα μας ακόμη, μια μαρτυρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τον έζησε ο τόπος αυτός αλλά και όλη η Ελλάδα. Από αυτήν την απομακρυσμένη πλαγιά της Αιτωλοκαρνανίας έρχεται σήμερα, παραμονές της επετείου του όχι, το ευχάριστο μήνυμα της ειρήνης για να μας θυμίσει τις θυσίες των προγόνων μας πριν από περίπου 60 χρόνια. Για να ευχόμαστε πάντοτε να επικρατεί η ειρήνη και η ηρεμία και η γαλήνη και στον τόπο μας και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και ποτέ να μην ξαναζήσουμε τις στιγμές που έζησαν οι άνθρωποι την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι ωραία θέματα όμως έτσι, τι τρυφερά, έτσι, ιστορικά, και μπράβο στους κατοίκους εκεί που διατηρούν αυτό το απομεινάρι του πολέμου, το ενθύμιο, γιατί πραγματικά όσοι δεν θυμόμαστε ή δεν θέλουμε να θυμόμαστε, είμαστε για κλάματα, θα το πω.